και παρέμεινε σε τροχιά Champions League, επικρατώντας με 1-0 του ΠΑΣ Γιάννινα. Αντίθετα για τους φιλοξενούμενους, η καλή παράδοση του Νίκου Αναστόπουλου εναντίον του ΠΑΟΚ δεν συνεχίστηκε και υπέστησαν την 8η ήττα τους στο πρωτάθλημα. Το ασφυκτικό pressing και η καλή κυκλοφορία της μπάλας καρποφόρησαν από πλευράς ΠΑΟΚ στο 22ο λεπτό. Μετά την κάθετη πάσα του Μάρκου, ο Γεωργιάδης με άψογο πλασέ στην κίνηση πέρασε την μπάλα πάνω από το σώμα του Κίτκου για το 1-0. Το ένατο τέρμα του διεθνήμεσου επιθετικού στο φετινό πρωτάθλημα. Έγινε ένα παιχνίδι πάρα πολύ καλό από την πλευρά μας την πρώτη μισή ώρα. Πετύχαμε τον γκολ. Δυστυχώς για μας πολύ εύκολες πάσες λόγω και του κακού αγωνιστικού χώρου δεν περάσαμε. Και καταλαβαίνετε στο δεύτερο εμίχρονο και το άγχος για την νίκη. Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού και στο 55 ζήτησε πέναλτι όταν στην προσπάθεια του ΟΚΑ η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Μπλέτσα, όμως ο διαιτητής Γεωργόπουλος, θεωρώντας το ακούσιο, άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Στο 71 ο ΠΑΣ έφτασε κοντά στην ισοφάριση όταν μετά το φάουλ του Νικολαίδη και την κεφαλιά του Μπλέτσα ο Τοχρούγλου απέκρουσε ασθενώς και ο Γίτας δεν μπόρεσε από κοντά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το 1-0 παρέμεινε ως το τέλος με τον ΠΑΟΚ να χάνει καλή ευκαιρία στο 90 λεπτό όταν ο Φρούσος μετά τη βαθιά παλιά του Καφέ κέρδισε την μπάλα από τον Μπλέτσα, μπήκε στην περιοχή, όμως το σουτ που επιχείρησε απέκρουσε σε κόρνερ ο Κίτκος. Σημασία έχει για μία ακόμη φορά πιστοποιήσαμε ότι δεν είμαστε ομάδα που τα παρατάει. Τα παιχνίδια τα παλεύει, το δείξαμε σήμερα και γενικά θα έλεγα ότι με τέτοια εικόνα ομάδος του δεύτερου ημιχρόνου, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, θα έχουμε πολύ καλύτερη πορεία. Για μένα σημασία έχει 3 πόντοι. Έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι τώρα, το οποίο καλούμαστε να πάμε να το παίξουμε για να το κερδίσουμε και πρέπει να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται γι' αυτό. Αλλά σημασία για τον Καρπετόπουλο έχει. Μ' αρέσει που λέει όλη σημασία για μένα έχει. Είναι ώρα να πεις σημασία για αυτόν έχει. Λοιπόν, πώς από αυτό, καταρχάς από το δεύτερο μάτι του σετ, ναι. Για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, χάνει μια ευκαιρία ο ΠΑΣ και είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ πάντως. Πολύ. Πολύ καλύτερος, ναι. Εντάξει. Χάνει μια ευκαιρία το οποίο λες, ας πούμε, είμαστε γεροί, πήραμε την ισοπαλία. Εντάξει, στέκεται αξιοπρεπώς. Δεν βλέπεις τη μεγάλη. Εντάξει, δεν περιμένεις να δεις και τη μεγάλη μπάλα. Καλά, εντάξει, λογικά. Εντάξει, ωραία, λογικά πράγματα. Από τον ΠΑΟΚ ποιος σου άρεσε, Γεωργιάδης. Φοβερό πλάσε. Το καταπληκτικό τον γκολ. Γενικά, φορματισμένος ο Γεωργιάδης μετά από ένα, έτσι, ένα διάστημα που δεν ήταν και το καλύτερό του. Πεσμένος πάντως ο ΠΑΟΚ, εγώ επιμένω σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ναι. Τα παιχνίδια του αυτού του μήνα. Δεν τραβάει ο ΚΑΣ. Ναι, ο ΚΑΣ. Είναι και λίγο μπλοκαρισμένος, πιάνει και λίγο προβλέψιμο αυτό. Όλοι ξέρουν, ας πούμε, ότι θα ξεκινήσει από τα αριστερά, ότι θα προσπαθήσει, ας πούμε, να μπει διαγώνια στη φάση, ότι δεν είναι ο φουντάριστος αλλά ο παίκτης που ξεκινάει από μακριά. Στο δεύτερο επίχρονο τα Γιάννη τον κλείσανε τον ΠΑΟΚ, τον δυσκολέψανε. Τον δυσκολέψανε. Τον δυσκολέψανε. Δηλαδή, ναι. Φέρανε την κατοχή της μπάλας στα ίσια, μεταφέρανε το παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Δεν μπορούσαν να κάνουν ευκαιρία γιατί από εκεί πέρα χρειάζεται και λίγο έτσι, επιθετικός να το έχει και από μόνο του, ας πούμε. Και αυτοί είναι παίκτες που παλεύουν, όπως είπε ο Αναστόπουλος, αλλά. Πώς θα λένε τον Σέρβο που έχουν τον Βιντόγεβιτς. Για μια ακόμα φορά ο Ντιέγκο Βιντόγεβιτς, σε μια στιγμή αυτό το παιδί, εκεί πέρα που δεν υπάρχει, ξέρεις, ναι, ας πούμε, ναι. Είναι lost in space, ας πούμε, χαμένος, εμφανίζεται και περνάει 5. Ναι, ναι. Και μετά κάνει κάτι φοβερό. Δηλαδή, ξέρεις, λέει, ας πούμε, ξέχασα τα τσιγάρα μου επάνω και στην δεξιά. Πάντως η παράδοση του Αναστόπουλου με τον ΠΑΟΚ είναι να τον δυσκολεύει, όχι να τον κερδίζει. Γιατί με την Παναχαϊκή δεν τον κέρδισε, ας πούμε. Τον κέρδισε με τα Γιάννενα, τον κέρδισε με την Καλυθέα στην Τούμπα. Έχασε πέρσι την Παναχαϊκή. 1-0 για να πάρει τους 3 βαθμούς.